Καλησπέρα και από μένα. Σε αυτή την όμορφη πόλη, το Χαλέπι της Συρίας, μία από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο, πριν από 5 χρόνια, 2 αδέλφια, 6 και 8 χρονών, ζούσαν με την οικογένειά τους και τα υπόλοιπα αδέλφια τους και η ζωή τους δεν απήχε πολύ από τις ζωές των δικών μας παιδιών. Πήγαιναν στο σχολείο, έπαιζαν παιδικές χαρές, οργάνωναν παιδικά πάρτι και οικογενειακές γιορτές και είχαν μια υγιή ανάπτυξη. Όταν όμως ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος, ό,τι θύμιζε την προηγούμενη παιδική ζωή τους, άρχισε να χάνεται. Σταμάτησαν τα μαθήματα γιατί το σχολείο βομβαρδίστηκε, όπως και τα περισσότερα παιδιά στη Συρία, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός σχολείων έχουν καταστραφεί και τα υπόλοιπα έχουν κλείσει γιατί δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια για τους μαθητές τους. Πραγματικά ζούσαν μέσα στο φόβο, δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν στους δρόμους, πουθενά δεν ένιωθαν ασφάλεια, δεν αναγνώριζαν την πόλη τους πλέον, όταν οι γονείς τους πήραν την απόφαση να φύγουν προς τη Δανία, που θα έβρισκαν κάποιους συγγενείς τους εκεί. 3 μήνες ταξίδευσαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες και μέσα σε μεγάλη περιπέτεια μέχρι την Τουρκία. Από εκεί και έπειτα, η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Μπήκαν σε βάρκες υπέροχα φορτωμένες, όπου τα παιδιά περιγράφουν μία από τις πιο τραυματικές στιγμές του ταξιδιού τους για να φτάσουν μέχρι το νησί της Λέσβου. Το ταξίδι τους συνεχίστηκε μέχρι τη Δομένη στη Βόρεια Ελλάδα. Τα παιδιά όμως βρέθηκαν τότε μόνα και ασυνόδευτα, όπως και η μικρή Αιβίν. كنا خايفين كنا بركين في الصالون يعني كنا عم نبكي يعني شفنا جسد شفنا الدم يعني وصلنا قالوا بدنا نروح على البلن يعني كثير بلن عم يغرقوا كله صاروا يعيطوا وصاروا هذا مشينا كمان مشينا كتير نام جوعانين في جوعانين كثير بحلم بيك بتذكر ببكي ببكي أنا كمان كل ليل يعني كنت أبكي يعني مخدتي تكون كلها مية ليش هيك الحياة صعبة Τα αδέρφια της δικής μας ιστορίας, 11 και 13 χρονών σήμερα, έχουν καταφέρει με τη βοήθεια των κοινωνικών οργανώσεων να εντοπίσουν τους συγγενείς τους στη Δανία, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα και πριν λίγο καιρό ταξίδεψαν για τη Δανία. Έχουν μια νέα ζωή μπροστά τους, όμως έχουν πολλά χαμένα χρόνια πίσω τους. Δεν έχουν χάσει την παιδική τους ηλικία, ενώ παράλληλα δεν έχουν μάθει καν να διαβάζουν και να γράφουν. Όσα γνωρίζουν είναι από τα μαθήματα που έκαναν το λίγο καιρό που έμεναν στους ξενών στην Ελλάδα. Κι όμως, τα αδέρφια της δικής μας ιστορίας είναι πιο τυχερά, που κατάφεραν και έφτασαν και δεν χάθηκαν στη διαδρομή από κάποιο μυστηριώδες τρόπο, καθώς μεγάλος αριθμός παιδιών αγνοούνται. Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της ΥΠΑ της από τον υπέροχο αριθμό των προσφύγων που ήρθαν μέσω της θάλασσας στην Ευρώπη, το 2015 και το πρώτο εξάμεινο του 2016,
Τα παιδιά έφτασαν σε ποσοστό μέχρι και το 39%. Θυμάστε τις πρώτες εικόνες που μας ήρθαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην αρχή της εισρωής των προσφύγων. Βλέπαμε όλα αυτά τα παιδιά να φτάνουν μετά από μεγάλη περιπέτεια και κίνδυνο σε δύσκολες συνθήκες και προσπαθούσαμε να αντισταθούμε την ψυχολογία αυτών των παιδιών που έφυγαν από τον πόλεμο έχοντας φρέσκες τις μνήμες του. Ποιες εικόνες θα γίνουν στο μυαλό τους και ποιοι φιάλτες να ταλαιπωρούν τον ύπνο τους, μήπως χρειάζονταν κάτι που θα τους κρατάει συντροφιά και θα λιώθουν μακριά τις σκέψεις. Ψυχολόγοι αναφέρουν ότι η χαρά ευνοεί όχι μόνο την ψυχική, αλλά και τη σωματική υγεία των παιδιών. Και την ικανότητα να φέρουν χαρά στις ζωές των παιδιών έχουν τα παραμύθια. Έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν τον ψυχολογικό πόνο στη δημιουργικότητα. Οι ήρωες των παραμυθιών καλούνται να επιβιώσουν μόνοι τους. Πρέπει να περάσουν μέσα από το σκοτεινό δάσος και από δύσβατα μονοπάτια για να φτάσουν στο ποτάμι της χαράς. Καθώς ο ήρωας θα ξεφύγει από τους κινδύνους του δάσους που παραμονεύουν, θα αντιμετωπίσει την κακιά μάγισσα, θα λάβει δράση και θα επιτύχει. Έτσι, ο ευάλωτος και ο αδύναμος θα γίνει τελικά ο δυνατός και ισχυρός και θα γύρει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ζωή για εκείνους μπορεί να φαίνεται σκληρή και άδικη. Όμως τα παραμύθια έχουν την ικανότητα να δίνουν χαρά, χάρη στο ελπίδα στα παιδιά, χάρη στο happy ending τους. Ονοματιστήκαμε το δικό μας παραμύθι σαν ένα φύλλο που το παιδί θα ξεφυλίζει το βράδυ πριν κοιμηθεί. Και κάπως έτσι προέκυψε και ο τίτλος της πρωτοβουλίας μας, σαν ένα μέσο που θα έλειωνε μακριά τους εφιάλτες. Σχεδιάσαμε τη δημιουργία εικονογραφημένων παραμυθιών χωρίς λόγια, που προωθούν το μήνυμα της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών. Και το πρώτο μας παραμύθι έχει ήδη εκτυπωθεί. Τα έντυπα πρόκειται να δημιουργηθούν στα παιδιά των προσφύγων από μαθητές δημοτικών και γυμνασίων. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και την ύπαρξη άλλων πολιτισμών. Έτσι, από τη μια πλευρά τα παιδιά θα νιώσουν ευπρόσδεκτα, αλλά τελικά και οι δύο πλευρές θα ανακαλύψουν ότι τελικά δεν έχουν και τόσο πολλές διαφορές. Μπορεί οι συνήθειές να διαφέρουν, όμως στην πραγματικότητα όλα τα παιδιά αγαπούν τέλεια πράγματα και έχουν τις ανάγκες. Η συναναστροφή μεταξύ τους θα εξαλείψει το φόβο και όποια υποψία ρατσισμού και θα συμβάλλει στην ελεύθερη έκφρασή τους, χωρίς απαραίτητα να εξοικειωμένη με τις γλώσσες των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, τα παραμύθια χωρίς λόγια, που σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να φαίνονται εξ ανάγκης, ωστόσο έχουν ανεκτήμητη αξία. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις συνηθίζουμε να λέμε, και τα παραμύθια χωρίς λόγια μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία που τα παιδιά θα αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Τους επιτρέπει να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να δώσουν τη δική τους ιστορία. Και η αλήθεια είναι πως τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Το δικό μας πρώτο έντυπο παραμύθι έχει φιλοτεχνήσει ο καταξιωμένος Έλληνας δημιουργός Αλέξανδρος Ψυχούλης. Ήρωάς του, ένας λαγός, ο οποίος έφυγε από τον πόλεμο με μόνη συντροφιά του σκυλάκο του. Και σχεδιάζουμε και τα υπόλοιπα παραμύθια να σχεδιαστούν επίσης αξιόλογους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα δουν το θέμα με τη δική τους ιδιαίτερη ματιά. Η τέχνη της σιωπής, όμως, έχει κι άλλα μέσα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συναναστροφή και να την κάνουν ακόμη πιο δημιουργική. Το πιο εύχριστο μέσο που μας επιτρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας είναι η παντομίμα. Και η παντομίμα αποτελεί βασικό μέσο μιας άλλης παραστατικής τέχνης του κουκλοθεάτρου. Έτσι σκεφτήκαμε τη δημιουργία παραστάσεων κουκλοθεάτρου χωρίς λόγια, που θα προκύπτει από τη μεταξύ τους συνεργασία. Τα παιδιά θα δουλέψουν στενά
με ένα κοινό στόχο, θα δουλέψουν από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση της παράστασης, θα κατασκευάσουν ακόμα και τις κούκλες τους και χωρίς λόγια φυσικά. Άλλωστε, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγάλη ευκολία. Οι δράσεις μας θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες χώρες. Θα έχουν εφαρμογή βασικά σε ξενώνες, σε κέντρα υποδοχής προσφύγων, αλλά κυρίως σε σχολεία που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό σχετικά με τους πρόσφυγες. Από τη μια πλευρά, τα παιδιά, οι μαθητές, θα οργανωθούν σε ομάδες, όπως και κοινότητες παιδιών, όπως για παράδειγμα οι πρόσκοποι, για την διανομή των παραμυθιών και των παραστάσεων. Και καθώς ο κύκλος των συνεργατών μας συνεχώς μεγαλώνει, προστίθονται και νέες ιδέες στην ατζέντα των κακών βαρεών και των παιδιών χωρίς εφιάλτες. Και ευελπιστούμε στο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να αποτελέσουμε εμείς το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε φορείς, καλλιτέχνες και εθελοντές. Με τα παιδιά χωρίς εφιάλτες και δικό μας όπλο την τέχνη, στοχεύουμε στο να ικανοποιήσουμε τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών για την υγιή ανάπτυξή τους και την ομαλή τους ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των Ευρωπαίων μαθητών και τους συνομιλίκους τους πρόσφυγες. Μέσα από τη δημιουργία της πρωτοβουλίας έρχονται σε επαφή παιδιά διαφορετικών πολιτισμών. Σημαντικός στόχος η εξάλληψη της ξενοφοβίας και του φόβου του συνομιλίκους. Στόχοι που είναι πια δίπλα μας. Όμως, στο μέλλον, ο πιο σημαντικός στόχος είναι η δημιουργία μιας ελληνικής κοινωνίας. Να συνειδητοποιήσουν οι μελλοντικοί ενήλικες της Ευρώπης τη βαρβαρότητα του πολέμου και φυσικά τη σημασία της ειρήνης. Αδιαφυσβήτητα, όπως δίνουν τα πράγματα, με τον πόλεμο δυστυχώς να συνεχίζει, τα παιδιά αυτά θα αφομοιωθούν από τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα μεγαλώσουν, θα σπουδάσουν και θα δημιουργήσουν τις δικές τους δεύτερες γενιές προσφύγων. Θα καταφέρουν όμως να διώξουν εφιάλτες, να ενσωματωθούν στη δυτική κοινωνία και να συνυπάρξουν με τους πολίτες των χωρών υποδοχής τους. Θα μπορέσουν να αγαπήσουν τη πατρίδα. Τι θα συμβεί αν ενήλικοι πλέον συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε μια χώρα αφιλόξενη και τόσο διαφορετική για εκείνους, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να αντιδράσουν βία? Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι η βία προκαλεί βία και μπορεί να σε κάνει αποθυμαθήτη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παιδιά, τα οποία έχουν νιώσει τη βία στο μέγιστο βαθμό της μέσα από τον πόλεμο. Πριν ένα χρόνο, τώρα στις 13 Νοεμβρίου, σοκαριστήκαμε όλοι όταν μπαρά τρομοκρατικών ενεργειών που εκδηλώθηκαν στο Παρίσι άφησαν πίσω 129 νεκρούς και 352 τραυματίες. Πολύ γρήγορα μας ενημέρωσαν για την ταυτότητα των δραστών. Ήτανε Βέλγοι και Γάλλοι υπήκοοι, νέοι κάτω των 30 ετών, μετανάστες δεύτερης γενιάς. Όπως Ευρωπαίοι υπήκοοι ήταν και οι τρομοκράτες που ανατινάχθηκαν λίγο καιρό πριν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, αλλά και πιο πρόσφατα, πίσω του μακελιού της Νίκαιας, ο δράστης ήταν Γάλλος της νησιακής καταγωγής. Βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά στους τρομοκράτες που δρούν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Μήπως πρέπει να ψάξουμε απαντήσεις στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, στην περιθωριοποίηση των μεταναστών δεύτερης γενιάς? Ποιοι είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που τους κάνουν να οθούνται σε τέτοιες πράξεις? Τι είναι αυτό που τους κάνει να απαξιώνουν τις αρχές του δυτικού κόσμου και να συγκροτούν την ταυτότητά τους μέσα από την αγάπη του μίσους? Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ενήλικες της Ευρώπης. Αν είναι μορφωμένοι και εμπνισμένοι, αν τους δοθούν ευκαιρίες μέσα από μια δημοκρατική και φιλόξενη κοινωνία που θα πρεσβεύει αξίες όπως η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο ειρηνικό μέλλον. Η παιδεία εντοπίζεται ως το κλειδί για ένα μέλλον χωρίς πολέμους. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η τέχνη αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο. Ο πόλεμος
έχει ήδη κάνει τη ζημιά του. Και όλοι με τον τρόπο μας προσπαθούμε να πουλώσουμε τις πληγές του. Αλλά μόνο τα παιδιά είναι η ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς πολέμους και πρέπει να τα βοηθήσουμε για να βρούνε το δικό τους happy ending. Ευχαριστώ πολύ.